Λοιπόν, το πρώτο είναι η νομοθετική πρωτοβουλία που θα καταθέσουμε, ώστε σε συνθήκες πανδημίας τα μηνύματα τα επικοινωνιακά να είναι υποχρεωτικά και δωρεάν σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Είναι υποχρεωμένα. Είναι υποχρεωμένα να μεταδίδουν χωρίς λεφτά. Το κοινωνικό δεύτερο. Μήνυμα. Το δεύτερο. Ο κύριος Παπάς το έχει θεσμοθετήσει. Το δεύτερο, λοιπόν. Όπως και κανόνες που έλεγε για τον κύριο Βαρέκη. Επιτρέψτε με. Συγγνώμη, κύριε Σουβλάκη. Ναι, αλλά έμεινα να γιατί και αυτό. Επί κυβέρνησής σας δόθηκαν χρήματα. Και μπόλικα. Να παίζουμε και τις εταιρείες. Να παίζουμε και τα μηνύματα των εταιριών, τζάμπα. Το δεύτερο. Δεν μιλάμε για εταιρείες, μιλάμε για πανδημία, μιλάμε για μήνυμα προστασίας. Στα κανάλια τζάμπα παίζανε, κύριε Σουβλάκη. Η υγειονομική επιτροπή είναι υπεύθυνη για να κατευθύνει πληροφόρηση υπεύθυνη σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο, είναι απαράδεκτη καθυστέρηση στη δημοσιότητα της λίστας. Το επιχείρημα ότι δεν έχουν ακταμιευθεί τα ποσά είναι αστείο. Ας δοθεί η λίστα αναλυτικά να δούμε ποιοι τα πήραν. Το τρίτο, είναι προκλητικό το να ξεχνάει ο ΣΥΡΙΖΑ στο σπότ τους ιδιοκτήτες. Το κανάλι σας, εκτός από δημοσιογράφους που ισοπεδώνονται στο σπότ του ΣΥΡΙΖΑ, έχει και ιδιοκτήτες. Ιδιοκτήτες μάλιστα, οι οποίοι επιδίδονται και σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι και επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ και επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών καναλιών παίζουν παιχνίδια. Τέτοια ναι. Και άλλα. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Άρα δεν έπρεπε να αναφέρετε στους δημοσιογράφους, είναι... έπρεπε να αναφέρετε και στους ιδιοκτήτες. Αν θέλετε, αν θέλετε, δεν μπορούμε να συζητάμε με υποθετικά σπότ, μιλάμε με πολιτικές ενέργειες. Η πολιτική ενέργεια να βγάλει ένα σπότ, να ισοπεδώσει τους δημοσιογράφους και να ξεχνάς τους ιδιοκτήτες και τους μεγαλοδημοσιογράφους, ιδιοκτήτες των μέσων, είναι ατόπιμα. Και το ατόπιμα εξηγείται λόγω δεσμών. Συγγνώμη, κύριε Σοφιανέ, εσάς σας έχει πειράξει που δεν έχει τους ιδιοκτήτες ή που έχει τους δημοσιογράφους? Εμείς ξαναλέμε στο συγκεκριμένο γεγονός που πρέπει να έχει μια διάσταση και μια σημασία ανάλογη τη σοβαρότητά του. Γιατί δεν το ιεραρχούμε στα σοβαρά θέματα, είναι πρώτον νομοθετική ρύθμιση για υποχρεωτικότητα κοινωνικών μηνυμάτων, δεύτερον πλήρης παρουσίαση του καταλόγου και τρίτον η κριτική μας προς το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι ξέχασε τους ιδιοκτήτες οι οποίοι κάνουν κουμάντο στα κανάλια. Το καταλαβαίνω, αλλά σας, τώρα, λέω κάτι, σας ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Λέτε εσείς, ξέχασε τους ιδιοκτήτες. Και λέω εγώ, το πρόβλημα είναι ότι δεν είχε και τους ιδιοκτήτες ή είχε μόνο τους δημοσιογράφους. Η δική μας, σας ξαναλέω, ανάλυση πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Μα σας ρωτάω όμως, κύριε Σοφιανέ, για την ανάλυσή σας. Μα σας την ξαναείπα, άλλο αν δεν συμφωνείτε μαζί της. Όχι, δεν συμφωνώ. Εμείς δεν θα τοποθετηθούμε. Εμείς κάνουμε κριτική στη Νέα Δημοκρατία, κάνουμε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ επί του συγκεκριμένου. Στο συγκεκριμένο λοιπόν λέμε, πρώτον ισοπεδώνεις τους δημοσιογράφους, δεύτερον ξεχνάς τους ιδιοκτήτες. Συμφωνούμε και σας ρωτώ, αν είχε, θέλατε ένα σποτ να είχε μόνο τους ιδιοκτήτες? Εάν έβγαζε το ΚΚΕ ένα σποτ, ναι, θα ήταν ένα σποτ το οποίο θα ανέβηκε τα μεγάλα κενά. Ότι η κυβέρνηση δεν αξιοποίησε την καραντίνα για να στηρίξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ότι υπάρχουν δημοσιογράφοι, παπαγαλάκια και προβοκάτορες, ναι, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη μεγάλη ταλαιπωρία των Αθηναίων από τον περίπατο του κυρίου Μπακογιάννη για να βάλουν στα μανταλάκια αυτούς που χειροκροτάγαν στα μπαλκόνια. Τις μπλε ποδιές, δηλαδή τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Ξέρετε πολύ συγκεκριμένα, αναφέρομαι λοιπόν στο τι θα ιεραρχούσε το δικό μας σποτ. Όχι, και αυτό που λέτε για το μεγάλο περίπατο. Σε αυτά λέω ότι κάποιοι δημοσιογράφοι και μεταξύ αυτών και ο κύριος Πρωτοσάλτε που τον καταγγείλαμε ονομαστικά, χρησιμοποιεί τη μεγάλη ταλαιπωρία των Αθηναίων από τον περίπατο του κυρίου Μπακογιάννη για να βγάλει στα μανταλάκια τους εργαζόμενους απεργούς υγειονομικούς επειδή διαδήλωναν στην Πανεπιστημίου. Και να τελειώσω με ένα μόνο σχόλιο. Αυτό δεν μπορεί να λέγεται τώρα. Έβαλε... Ο κύριος Πρωτοσάλτε δεν είναι παρόν εδώ. Δεν είναι δημόσια κριτική που την κάναμε. Είναι μια ανακοίνωση που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είναι απάντηση στο ερώτημα. Είναι απάντηση στο ερώτημα το δικό σας πότε τι θα είχε. Το δικό μας πότε λοιπόν δεν θα ασχολιόταν με τα 20 εκατομμύρια. Θα ασχολιόταν με τα κενά. Η ερώτηση που κάναμε είναι πολύ απλή. Σας λέω άλλη μια φορά. Σας ξαναλέω. Εάν στο σπότ του ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από τους δημοσιογράφους, υπήρχαν και ιδιοκτήτες του ΣΥΡΙΖΑ, το κριτικάραμε. Από εκεί και πέρα δεν θα δώσουμε εμείς απάντηση στο τι πάμε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Το κριτικάραμε. Υπάρχει ένα δεύτερο στερεότυπο στο σπότ επειδή... αυτό, το οποίο πρέπει να το στυλιτεύσουμε. Είναι το αντισημιτικό. Γιατί λέγεται Μωυσής, η σύνδεση, συγγνώμη,
Γιατί άνοιξε τη θάλασσα. Με συγχωρείτε. Σαν τον Πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε, δεν πρέπει να παίζουμε με στερεότυπα. Είναι το διπλό στερεότυπο και κατά των αλητών ρουφιάνων δημοσιογράφων και κατά του εβραϊκού στοιχείου. Γιατί κοιτάξτε τι λέει το σποτ. Ο Μωυσής που μοιράζει λεφτά, η σύνδεση του εβραϊκού στοιχείου με τα λεφτά. Είναι δυνατόν από ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που κυβέρνησε σε μια περίοδο που κάνουμε και ανοίγματα προς τη χώρα του Ισραήλ να παίζουν τέτοια στερεότυπα αγκαλικά. Από όσο γνωρίζω υπήρξαν αντιδράσεις, υπήρξαν αντιδράσεις και γι' αυτό. Καλό είναι να σεβόμαστε σε μια Ευρώπη η οποία έχει πρόβλημα αντισημιτισμού, να τα σεβόμαστε αυτά. Μια κουβέντα μόνο. Και να μην να παράγουμε λάθος στερεότυπα. Θα συζητάμε για το Δημοκρατικό Κόμμα. Θα συζητάμε για το Μωυσή. Με σχέσεις με τις Θα συζητάμε για το Μωυσή, αλλά πριν από τη συζήτησή μας, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κερίδης, έκανε μια ανάλυση στα σοβαρά, στα σημαντικά και ξέχασε να μας πει για το βρώμικο ρόλο του ΝΑΤΟ, για το σύμφωνο Ερντογάν-Τραμπ για τη Λιβύη και για την αστειότητα της επιχείρησης υποτίθεται του εμπάρκο που ελέγχουμε με ελληνικό πλοίο ανοιχτά της Λιβύης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, τα ξέχασε ο κύριος Κερίδης. Αυτά δεν τα ανέφερε. Τα είπε όλα ο κύριος Κερίδης. Δεν ανέφερε ότι πληρώνουμε εκατομμύρια για να έχουμε φρεγάτα. Φρεγάτα στην ευρωπαϊκή δύναμη η οποία κάνει υποτίθεται έλεγχο του εμπάρκου.